Well, thank you. First of all, I want to begin by thanking the. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τη διανέωση που μας έδωσε φρέσκο αέρα να αναπνεύσουμε και είμαστε να χειροκροτήσουμε λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι είναι πίσω από αυτή την προσπάθεια. Τζόναθαν, ήταν μια εντυπωσιακή παρουσίαση και το βιβλίο είναι εντυπωσιακό, αλλά κατά κάποιο τρόπο έχω την αίσθηση τους τελευταίους μήνες όταν επισκέπτομαι διάφορα μέρη και βρίσκομαι σε συναντήσεις, είναι σαν να κάνουμε ένα group therapy. Η παρουσίασή σου μας έδωσε ελπίδες. Θέλω να σε ρωτήσω εάν είναι δυνατό, εφικτό σε μια δημοκρατία, διότι σε κάποιες χώρες που ανέφερες είναι φιλελεύθερες δημοκρατίες. Νομίζετε ότι μπορούν σε μερικές χώρες οι οποίες δουλεύουν οι πολιτικοί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, αν μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα? Φυσικά. Προφανώς δεν είναι εύκολο να κάνεις επίπονες μεταρρυθμίσεις σε δημοκρατικές κυβερνήσεις. Το ουσιαστικό θέμα όμως είναι ότι αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν στις δημοκρατίες και όχι μόνο σε απολυταρχικά καθεστώτα. Και η πλειοψηφία των κρατών που αναφέρομαι στο βιβλίο είναι δημοκρατίες και είναι πιο δύσκολο και απαιτεί κάποιον ως ηγέτη, ο οποίος δεν έχει τις δεξιότητες όπως ανέφερα, αλλά να μπορεί να διαχειρίζεται την πολιτική διαδικασία και την οικονομική διαδικασία και αυτού του είδους τα πλεονεκτήματα από κάποιον πολιτικό ανεξάρτητα είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά επίσης οι δημοκρατίες έχουν δυνάμεις που δεν έχουν άλλες χώρες που δεν είναι δημοκρατικές και νομίζω ότι αυτά οδηγούν σε μια καλύτερη εξέλιξη και οι κυβερνητικές αλλαγές μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να διώξουν αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Οι δημοκρατίες επίσης παράσχουν τη διανοητική ανάσα που επιτρέπει στις καλύτερες ιδέες να κυκλοφορούν και να επιβιώνουν, διότι έχουμε τα think tanks, έχουμε διάφορες κουλτούρες οι οποίες συναντιόνται και συνεισφέρουν στη διαδικασία επίλυσης δύσκολων προβλημάτων. Επίσης, είναι κρίσιμο για την οικονομική ανάπτυξη των χώρων, διότι μία από τις χώρες για τις οποίες γράφω και αναφέρω για τη Νότια Κορέα. Η ιστορία της Νότιας Κορέας είναι το οικονομικό θαύμα το οποίο ξεκινά από το 1960 και φτάνει μέχρι σήμερα. Σε όλη αυτή την περίοδο η Νότια Κορέα, η οποία ξεκίνησε το 1960 ως ένα από τα φτωχότερα μέρη στον κόσμο, πιο φτωχή από την Κάνα και από το Ιράκ, με πολύ... Και τώρα πέρασε μέσα από διάφορα στάδια και φάσεις μέσα σε αυτή την οικονομική εξέλιξη. Ξεκίνησε τη διαδικασία με αυταρχική κυβέρνηση, αλλά ποτέ δεν θα έφτανε στο σημείο που είναι σήμερα και δεν θα ήταν τόσο πλούσια χώρα αν δεν είχε κάνει τη μετάβαση στη δημοκρατία, διότι ήταν το άνοιγμα της χώρας που επέτρεψε ουσιαστικά για το παλιό σύστημα, το διεφθαρμένο, στην Κορέα, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τις πρώιμες επιτυχίες, αλλά τότε με την πάροδο του χρόνου δημιούργησε τα προβλήματα και έτσι λοιπόν επέτρεψε αυτή η κατάσταση στη μετάβαση της δημοκρατία να μπει σε μια οικονομία γνώσης και καινοτομίας, το οποίο δεν θα συνέβαινε ποτέ με τα αυταρχικά καθεστώτα όπου οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι να κάνουν πράγματα ελεύθερα. Όταν μιλάμε για πολιτικούς στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και τους μιλάς για μεταρρυθμίσεις, πάντοτε στον Σρέντερ, αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πίσω από την επιτυχία της Γερμανίας, αλλά δημιούργησε και προβλήματα. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε και είναι ένας από τους λόγους που πολύ λίγοι πολιτικοί ουσιαστικά κάνουν τη σκληρή δουλειά να κάνουν τις μεράδες αλλαγές, τις διαρθρωτικές αλλαγές. Δηλαδή, το πολιτικός κύκλος ζωής στις δημοκρατίες
όπου οι ηγέτες πρέπει να απευθύνονται στους πολίτες για κάθε 3-5 χρόνια για νοπή εντολή, δεν ευθυγραμμίζονται με τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούν πάρα από 5 χρόνια για να έχουν αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι οι ηγέτες δεν ουσιαστικά δεν απολαμβάνουν όλες αυτές τις αλλαγές τις οποίες προσπαθούν να κάνουν, αλλά υποφέρουν, διότι όλα τα συμφέροντα με τα οποία έρθαν σε αντίθεση δουλεύουν εναντίον τους. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που ο Πένια Νιέτο υποφέρει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ στο Μεξικό. Υπάρχουν και άλλοι. Αλλά ένα από αυτά τα πράγματα είναι ότι όλες οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ανέφερα δεν έχουν ακόμα αρχίσει να δείχνουν τα αποτελέσματά τους και κάνουν τη ζωή του κοινού Μεξικανού να φαίνεται άσχημη. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα λάβει χώρα σύντομα και όχι πολύ αργά, αλλά δεν θα είναι τόσο σύντομα που να σώσει τον Περβενούτο. Τι σημαίνουν μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας κρίσης? Η εμπειρία που έχουμε εδώ είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσει στους ανθρώπους, τους πολίτες, να μειώσουν οι συντάξεις και μισθούς. Κάθε φορά που ακούνε τη λέξη μεταρρύθμιση, κοιτάνε στην τσέπη τους για να δουν αν τους λείπουν λεφτά. Μπορεί κανείς να συνδυάσει κρίση και μεταρρυθμίσεις? Νομίζω ότι όχι μόνο μπορείς να το κάνεις, αλλά είναι και θεμελιώδες. Όπως είπα στην ομιλία μου, χωρίς μεταρρυθμίσεις οι πολιτικοί έχουν την ελευθερία να προωθήσουν σημαντικές και δύσκολες αλλαγές. Τώρα, το μέρος του προβλήματος που έχετε στην Ελλάδα, και διστάζω λίγο να μιλήσω για αυτό το θέμα γιατί δεν είμαι ειδικός για τη χώρα, είναι ότι οι κρίσεις και η μεταρρύθμιση έχουν πολύ κακό όνομα σε αυτή τη χώρα, γιατί εδώ και 8 χρόνια οι πολιτικοί που ήταν στην κυβέρνηση ρίχνουν την ευθύνη, για παράδειγμα, σε αυτούς που επέβαλαν τις μεταρρυθμίσεις, αλλά οι ίδιοι δεν έχουν κάνει ουσιαστικά όσα πρέπει να κάνουν, ούτως ώστε αυτές οι μεταρρυθμίσεις να αγγίξουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Και αυτοί που είναι εκτός κυβέρνησης ρίχνουν την ευθύνη σε αυτούς που είναι στην κυβέρνηση. Άρα η κρίση είναι πρόβλημα, οι μεταρρυθμίσεις είναι πρόβλημα? Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά λειτουργεί, πιστεύω ότι είναι μια αποτυχία της πολιτικής τάξης εδώ στην Ελλάδα, και γι' αυτό υπάρχει και κακό όνομα για τις μεταρρυθμίσεις. Τώρα, είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που οι δυτικές δημοκρατίες και όχι μόνο, είναι τα κοινωνικά μέσα. Είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσεις σε πληθυσμό που δεν διαβάζει την καθημερινή, ας πούμε, και τα foreign affairs. Έχουν πληροφορίες από τα κοινωνικά μέσα και αυτό που παίρνουν είναι λαϊκισμός, απλοϊκές απαντήσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν το θυμό τους. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα? Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή, πολύ δύσκολη. Πολλές φορές με ρωτάνε εάν τα ζητήματα τα οποία θα ήθελες να περιλάβεις στο βιβλίο σου και δεν συμπεριέλαβες, είναι το ένα θέμα είναι ο λαϊκισμός, αλλά το άλλο είναι η υποβάθμιση της πολιτικής στο Δύση, για το που ουσιαστικά ο κατακερματισμός και των μέσων ενημέρωσης είναι υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα. Πριν από 6, 7, 10 χρόνια οι άνθρωποι μιλούσαν για τα κοινωνικά μέσα σαν να ήταν η σωτηρία της δημοκρατίας, αλλά ουσιαστικά θα έσπαγε την ολιγαρχία των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, τα οποία ουσιαστικά αποφάσιζαν τι είναι τα νέα, τι δεν είναι τα νέα, φιλτράριζαν και μας έδινε τις πληροφορίες που ήθελαν. Αλλά όταν τα φίλτρα αυτά έσπασαν, οι άνθρωποι θα είχαν την διείσδυση και την δυνατότητα να βλέπουν τα πραγματικά νέα. Όμως αυτό απεδείχθη το αντίθετο. Δεν έχω την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα που μου έκανες. Αλλά πιστεύω ότι πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, ότι ακόμα και στο σημερινό περιβάλλον των μέσων μαζικής ενημέρωσης οι άνθρωποι γνωρίζουν τι συμβαίνει στη ζωή τους, καταλαβαίνουν την οικονομική κατάσταση πολύ καλά και γνωρίζουν εάν υποφέρουν πραγματικά οικονομικά και παρατηρούν τα πράγματα εάν καλυτερεύουν. Αυτό το οποίο πιστεύω ειλικρινά είναι ότι όπως εάν οι πολιτικές οι σωστές εφαρμόζονται, τότε τα παράπονα των ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού διαβάζει μέσα τα οποία επιβεβαιώνουν ουσιαστικά προηγούμενες ιδέες, θα δουν ότι η ζωή τους αλλάζει προς το καλύτερο. Έχοντας όμως πει όλα αυτά, είναι ένα από τα πραγματικά πειράματα της πραγματικής ζωής που θα δούμε με τον Τραμπ, διότι είμαι πεπισμένος ότι αυτή η κυβέρνηση θα διαχειριστεί
και δεν θα ολοκληρώσει τίποτα τα επόμενα 4 χρόνια. Καμία από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες θα περάσει, διότι αυτός ο τύπος είναι απίστευτα ανίκανος και πραγματικά δεν γνωρίζει το πώς να περάσει ένα νομοθέτημα. Και αυτό πραγματικά που σημαίνει είναι ότι ουσιαστικά όλη αυτή η διακυβέρνηση Τραμπ που τον ακολουθεί και οι άνθρωποι που τον ακολουθούν και οι οποίοι υπέφεραν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογία θα ανακαλύψουν ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε και ο Τραμπ θα προσπαθήσει να πολεμήσει αυτή την αντίληψη κάνοντας αυτές τις ασκήσεις οι οποίες κάνει. Για παράδειγμα, πηγαίνει σε ένα εργοστάσιο για air condition στην Ινδιάνα όταν ισχυριζόμενος ότι θα δημιουργήσει περισσότερες δουλειές και λέει μόλις τώρα έσωσα τους Αμερικάνους εργάτες και θα υπάρχουν τέτοιου είδους θεατρικές κινήσεις. Και επίσης ο Τραμπ θα προσπαθήσει να μας εκπλήξει αλλάζοντας τη θεματολογία 5-6 φορές την ημέρα, το οποίο κάνει ουσιαστικά πολύ δύσκολο, το κάνει πολύ δύσκολο στο να μπορείς να θυμηθείς τι είπε χτες ή τι είπε το πρωί. Όμως υποψιάζομαι και πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια, εάν ο απλός κόσμος δεν αισθάνεται ότι οι ψηφοφόροι του, αν δουν ότι η ζωή τους δεν βελτιώνεται, τότε θα εναντιωθούν σε αυτόν τον άνθρωπο που ψήφισαν. Ο Τραμπ και ο λαϊκισμός είναι λόγω του ότι απέτυχαν οι ελίτ. Ναι, βέβαια το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικοί και αυτοί που χαράσουν πολιτική υπόσχονταν να κάνουν όλες αυτές τις αλλαγές πολλά χρόνια. Μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, πολλοί άρχισαν να επιχειρηματολογούν ότι αυτό το εκφοβιστικό αποτέλεσμα ήταν μια μεγάλη μετατόπιση που έπρεπε ουσιαστικά να διοργανώσουμε και να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση στις ΗΠΑ. Μερικώς αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι ο Τραμπ κέρδισε την λαϊκίστικη ψήφο με πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους και με την παρέμβαση της Ρωσίας και του FBI η Χίλαρη Κλίντον, αν δεν είχαν γίνει αυτές τις παρεμβάσεις, θα είχε κερδίσει τις εκλογές. Αλλά έχασα τη σκέψη μου. Ίσως να οφείλεται στο jet lag. Έφτασα εχθές και δεν μπόρεσα να κοιμηθώ χτες το βράδυ. Και το θέμα για τις ελίτ. Ναι, πιστεύω ότι ο βασικός λόγος που οι Αμερικάνοι ψηφοφόροι ήταν ουσιαστικά τρελαθεί ενάντια στο κατεστημένο και ψήφισαν για τον Τραμπ είναι ότι από την κυβέρνηση του Κλίντον και μετά τα 20-30 χρόνια τουλάχιστον υπόσχονταν πράγματα ότι θα βοηθήσουν τους πολίτες και θα τους προστατεύσουν από όλες αυτές τις απειλητικές αλλαγές που επιφέρονται στην αμερικάνικη οικονομία από τις τεχνολογικές αλλαγές και την τεχνολογική παγκοσμιοποίηση. Και η πολιτική τάξη δεν ανταποκρίθηκε σε αυτά και οι άνθρωποι άρχισαν να θυμώνουν όλο ένα και περισσότερο. Και αυτό το οποίο συνέβη το 2016, το Νοέμβρη, στις εκλογές, ότι 40 εκατομμύρια Αμερικανοί αποφάσισαν ότι θέλουν να σπάσουν αυτό το κατεστημένο και τα κατάφεραν. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι αν η πολιτική ελίτ, η οποία δούλεψε προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματοποιούσε τις υποσχέσεις της, τότε θα είχε πολύ μεγάλη επιρροή στο εκλογικό σώμα. Πιστεύετε ότι οι πολιτικοί ελίτ έγιναν politically correct, πολιτικά ορθοί? Δεν ξέρω τι σημαίνετε, τι εννοείτε με αυτό και χρησιμοποιείται με πάρα πολλούς τρόπους και έχει διαφορετική ερμηνεία αυτή η φράση. Εάν μιλάς για το identity politics, δηλαδή για την πολιτική ταυτότητας και τις δημοκράτες με τη Χίλαρη Κλίντον, οι οποίοι έδωσαν έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα και όλες τη κοινωνική πρόοδο η οποία επετεύχθη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα και το γεγονός ότι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος προωθούσε τέτοιου είδους αλλαγές και ουσιαστικά δεν ασχολήθηκε με τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών.
Ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι λάθος στο να δίνεις έμφαση στην κοινωνική αλλαγή, αλλά αυτό δημιούργησε μια τεράστια διαφορά στην και ζωή πολλών ανθρώπων κατά τη διάρκεια των 8 ετών της διακυβέρνησης Ομπάμα. Και ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος στις ΗΠΑ. Είχαμε τον πρώτο Λατίνο υπουργό δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι, οι γκέι, πετράπη, να παντρεύονται. Τεράστιες αλλαγές υπήρχαν, αλλαγές να επίσης άνθρωποι να υπηρετούν στο στρατό, οι γκέι. Μπήκαμε λοιπόν σε ένα σύστημα που από τη στιγμή μπορείς να ολοκληρώνεις όλα τα έργα τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να κάνεις στο στρατό, τότε μπορείς να υπηρετήσεις στο στρατό ανεξάρτητα του τι είσαι. Τρομακτικές αλλαγές οι οποίες άξιζαν να εορταστούν. Πιστεύεις ότι η εκλογή του Τραμπ ήταν ουσιαστικά το ξυπνητήρι για την πολιτική ελίτ? Πιστεύω ότι θα είναι έτσι. Δεν έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να αλλάζουν στη δημοκρατική πλευρά. Σίγουρα τόνισε ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και ο εστιασμός στην πολιτική προς τα αριστερά πρέπει να αλλάξει και οι συμμαχίες πρέπει να αλλάξουν επίσης. Αλλά αυτό το οποίο δεν έχουμε δει ακόμα ή δεν βλέπουμε ακόμα είναι μια στρατηγική να αναδύεται από τους δημοκρατικούς. Αλλά πιστεύω ότι είναι πρώιμες μέρες ακόμα και πιστεύω ότι θα υπάρξουν αλλαγές και θα δούμε ότι οι δημοκράτες υποψήφοι θα δημιουργήσουν νέες πολιτικές για τις επόμενες την επόμενη τετραετία. Εμείς είχαμε το, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που έγινε με τον Τραμπ, το ίδιο κάτι με το Βαρουφάκι που έγινε στην Ελλάδα. Βλέπετε αλλαγές να γίνονται. Ναι, όλες οι ενδείξεις που έχουμε είναι το τι συμβαίνει, ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Μάτες, και Υπουργός Εσωτερικών, ο Κέλιαν, και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κερδίσει τις εσωτερικές μάχες ενάντια στις ρατσιστικές και τρελές ιδέες του Steve Bannon. Αλλά τα καλά νέα δεν είναι τα θαυμάσια νέα, διότι οι ερασιτέχνες τρελοί αντικαθιστώνται από ερασιτέχνες που είναι λογικοί, αλλά παραμένουν να είναι ερασιτέχνες. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ότι το σκάνδαλο και η αναταραχή, τα σκάνδαλα και οι αναταραχές θα μειωθούν, αλλά δεν βλέπω να γίνεται μεγαλύτερη πρόοδος. Υπάρχει η εξωτερική πολιτική του Τραμπ που μπορούμε να δούμε να εξελίσσεται στον ορίζοντα? Εξαρτάται από την ημέρα ουσιαστικά. Είναι τόσο αντιδραστικός που προβλέποντας τι θα κάνει την επόμενη μέρα είναι ουσιαστικά αδύνατον. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα. Πριν από ένα μήνα περίπου, ο Τραμπ, ο οποίος είχε πει ότι ποτέ δεν θα εμπλακώ σε διαμάχη με την κυβέρνηση στη Συρία, βλέποντας την τηλεόραση από όπου παίρνει όλες τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει χημικά όπλα ενάντια στο λαό, αποφάσισε να επιτεθεί με πυράβλους, το οποίο ουσιαστικά ήταν αποτελεσματικό, ήταν μια μετριοεπαθής προσπάθεια, είχε αποτελέσματα, έστειλε ένα μήνυμα όχι μόνο στη Συριακή κυβέρνηση αλλά και στην Κινέζικη και στη Ρωσική κυβέρνηση ότι ο Τραμπ είναι εδώ και θα παρέμβει. Αλλά την επόμενη μέρα ο Υπουργός Επικρατείας του και ο εκπρόσωπός του είπαν εντελώς διαφορετικά πράγματα για το νέο δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά στη Συρία. Δηλαδή 24 ώρες μετά ακόμα δεν είχαμε καμία ένδειξη τι ακριβώς θα είναι η προσέγγιση για τη Συρία. Πέρα από το γεγονός ότι αν ο Τραμπ δει ότι χρησιμοποιούνται χημικά όπλα για σεμωρά, τότε εκνευρίζεται και θα εκτοξεύσει περισσότερες πυράβλους. Το άλλο παράδειγμα είναι ότι πρόσφατα και στη συμπεριφορά της Βόρειας Κορέας γίνεται ολοένα και πιο προβοκατόρικη και βαλιστικά όπλα και ισχυρίζεται ότι έχει βαλιστικά όπλα με τα οποία μπορεί να πλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η κυβέρνησή μας
θα δούλευαν πάρα πολύ στενά με τους συμμάχους στην περιοχή, με την Ιαπωνία ή με την Νότια Κορέα, για παράδειγμα. Και η κυβέρνηση του Τραμπ μας λέει συνέχεια θετικά πράγματα για την Νότια Κορέα και την κυβέρνησή της. Και την προηγούμενη εβδομάδα, στην ίδια μέρα, έκανε δύο διαφορετικά πράγματα. Ανακοίνωσε πρώτα ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση δεν πρόκειται να πληρώσει για αυτό το νέο σύστημα, το νέο πυραυλικό σύστημα το οποίο έκτισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και είχαν εγκαταστήσει και θα στη Νότια Κορέα, προκαλώντας σοκ στην Κορέα. Και επίσης ανήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκαταλείψει την ελεύθερη συμφωνία εμπορίου με τη Νότια Κορέα. Αυτά είναι δύο απίστευτες ουσιαστικά αποφάσεις, οι οποίες εξέπληξαν την πολιτική σκηνή της Νότιας Κορέας και ουσιαστικά τι απέφεραν. Απέφεραν στο να υπάρχει μία νίκη ενός φιλελεύθερου και αντιαμερικάνου προέδρου στις κορεάτικες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν σε δύο μέρες. Άρα λοιπόν αυτό υπονοεί ότι δεν υπάρχει καμία εξωτερική πολιτική, και αυτοί που πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που χειρίζονται την εξωτερική πολιτική είναι τόσο άσχημα, δεν γνωρίζουν τι κάνουν και δεν νοιάζονται για τις επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει ένα μείγμα πολιτικής η οποία ουσιαστικά επιφέρει φόβους στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Του αρέσει η ιδέα, για παράδειγμα, το να εκφοβίζει άλλες χώρες και φίλους και χώρες εχθρούς. Και αυτό το ονομάζει ως στρατηγική. Και τι γίνεται τώρα στην Αμερική? Αλλάζουν τα πράγματα? Κινούμαστε αλλού? Ναι. Τελικά ναι. Αλλά το ερώτημα είναι πότε θα περάσουν όλα αυτά? Τι γίνεται με τον Κινέζο Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει διάφορα δικά του πράγματα και θέλει να βάλει σε άλλη ρότατα τις σχέσεις των δύο χωρών? Οι τάσεις υπάρχουν πολύ διαφορετικές, προχωρούν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να θέλουν να κρατήσουν και να επαναφέρουν την δύναμη, την ισχύ που είχαν, και υπάρχουν κάποιοι τομείς, όπως για παράδειγμα η καινοτομία, που είναι τόσο εντυπωσιακή και που οι επενδύσεις είναι τόσο μεγάλες, όπως και στο θεατρικό τομέα βεβαίως, που κανείς είμαι σίγουρος ότι αυτά δεν θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στην τεχνολογία και στις επενδύσεις. Οπότε μπορεί να προκαλέσουν τις ΗΠΑ οι Κινέζοι. Αλλά ένα κάτι άλλο σημαντικό που βλέπουμε είναι ότι χάνει την πρώτη καθεδρία της στον κόσμο η Αμερική, μάλλον η ΗΠΑ. Το διεθνές σύστημα στο οποίο κυριαρχούσε πριν από λίγα χρόνια και για πάρα πολλές δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει αλλάξει το σκηνικό του. Οι ΗΠΑ συμμετέχουν όλο και λιγότερο στο να συνεισφέρουν στο πώς τίθενται οι κανόνες στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθε. Αυτά γίνονται σε επίπεδο ρητορικής, αλλά γίνονται και σε επίπεδο πραγματικό, ας πούμε. Ας πούμε, την Ευρώπη πώς τη βλέπετε σε αυτό το πλαίσιο? Το FIX θα δούλευε σε χώρες της Ευρώπης, που υπάρχουν χώρες όπου έχουν πολλές προκλήσεις, πολλά προβλήματα και δεν υποστηρίζουν και τόσο πολύ τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να πει κανείς. Και μπορεί να σκεφτεί κανείς τι έχει κάνει η Νορβηγία, ή να σκεφτεί τι έχει κάνει η Δανία, ή πώς η Δανία υιοθέτησε ένα ευέλικτο κοινωνικό πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας, ή πώς κατάφερε να θέσει τέτοιο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να υπάρχει και προστασία και ευελιξία στον εργασιακό χώρο. Ενώ παράλληλα κατάφερε να έχει και περισσότερες επενδύσεις, περισσότερα χρήματα στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Στην Νότια Ευρώπη και το μέρος της Νότιας Ευρώπης αρχίζει αρκετά ψηλά, αρκετά βόρεια. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αν μιλά κανείς με την Ευρώπη με κεφαλαίο ε, ή αν μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
τότε ναι, θα πει κανείς ότι είναι λιγότερο θετική η προοπτική. Όμως υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι αφήνουν περιθώριο για τέτοιες πολιτικές σαν αυτές τις οποίες περιγράφω στο βιβλίο. Όπως την πάταξη της ανισότητας ή την ανάκαμψη κτλ. Την Ελλάδα πώς τη βλέπετε? Είπατε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα έχετε κάποια γνώμη και συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Πώς τα βλέπετε εδώ? Ένα από τα ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το μελέτησα κυρίως όταν προετοιμαζόμουν για να έρθουν εδώ. Ξαφνικά συνειδητοποίησα, μάλλον στην αρχή, ένιωθα κάπως άβαλα, γιατί δεν ήξερα πολλά πράγματα, δεν είχα διαβάσει πολλά για την Ελλάδα. Και σκέφτηκα, αυτό γιατί έγινε τώρα, δεν έχω... Είμαι τεμπέλης ξαφνικά και αυτό δεν έχω μελετήσει αρκετά την Ελλάδα. Και αυτό αποφάσισα να μελετήσω τι έχει γραφτεί στα δυτικά μέσα ενημέρωσης για τα εκτενόμενα στην Ελλάδα. Προσπάθησα να διαβάσω, είδα πολλά στερεότυπα, είδα πολλές ειδήσεις, έμαθα πολλά. Και τώρα είμαι για 36 ώρες στην Ελλάδα και βλέπω ότι πραγματικά ίσχυαν όσα διάβασα. Και φαίνεται ότι πράγματι υπάρχει μια σταθερότητα διαφορετική φύσης από ό,τι υπήρχε παλαιότερα. Είναι μια σταθερότητα ασταθής και ας ακούγεται επιστημιστικό αυτό. Υπάρχουν κάποιες μακροοικονομικές, πιο συντηρητικές πολιτικές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ή οι οποίες εκπορεύονται από κάποια κόμματα τα οποία δεν έχουν οριμάσει αρκετά ή φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες αλλαγές τις οποίες βέβαια δεν μπορώ να διακρίνω πάρα πολύ καλά λόγω της μικρής μου εμπειρίας. Αλλά σίγουρα ο κόσμος που διαφέρει από το τι ήταν πριν από μερικά χρόνια, αλλά σίγουρα η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάποιες πολύ βαθιές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στην οικονομία να ανακάμψει και μιλάμε για το να υπάρξουν λιγότεροι κανονισμοί στην φορολογία για παράδειγμα, ώστε να μπορέσει να υπάρξει περιθώριο για να δημιουργηθούν μεγαλύτερα εταιρικά σχήματα. Κάτι που δεν είχε ποτέ η Ελλάδα, γιατί έδινε έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, στη οικογενειακή επιχειρηματικότητα. Αυτές οι αλλαγές δεν έχουν ακόμα γίνει. Και δεν φαίνεται ότι η υφιστάμενη κυβέρνηση θα ήθελε να τα κάνει κάτι τέτοια. Βέβαια, τα καλά νέα είναι ότι βλέπω ότι αρχίζει να υπάρχει και διαφορετική νοοτροπία στον πληθυσμό. Και αυτό το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ένα από τα παράδοξα στην Ελλάδα, το οποίο είπε και ο Δημήτρης στην αρχή, είναι ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έκαναν τις μεταρρυθμίσεις και προέτρεξαν σε δανεισμό. Έχετε δει κάτι παρόμοιο σε άλλες χώρες και πώς έχει εξελιχθεί? Πολλές χώρες οι οποίες προέτρεξαν σε ξένους πιστωτές για να βγουν από μια κατάσταση κρίσης, κατάφεραν τελικά να βρουν ή να βγουν εκτός προγράμματος διάσωσης και να κατηγορήσουν όσους τους οδήγησαν εκεί. Αλλά από πολιτική προοπτική δούλεψαν κάπως τα πράγματα, αλλά δεν φάνηκε να δουλεύουν τα πράγματα σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή δεν φάνηκε ότι αυτές οι κυβερνήσεις κατάφεραν να υλοποιήσουν κάποιες οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αντιθέτως, κατάφεραν να δαιμονοποιήσουν κάποια πράγματα. Αντιθέτως, αυτές τις βαθιές μεταρρυθμίσεις φαίνεται να κατάφεραν να τις κάνουν κάποιες χώρες οι οποίες από μόνες τους είχαν μια τάση προς αλλαγή. Χώρες όπως η Νότια Κορέα, για παράδειγμα, που είχε χτυπηθεί πάρα πολύ από την κρίση την Ασιατική, κατάφερε ωστόσο να εκλέξει έναν outsider ο οποίος δεν είχε εμπλακεί στην πολιτική πριν και από τότε που ανέλαβε εξουσία ήταν αρκετά ευφυής, και γι' αυτό μιλώ για πραγματισμό στο βιβλίο μου, να αφήσει την αριστερή του ιδεολογία, δηλαδή να σταματήσει να επιτίθεται κατά των διεθνών θεσμών και να σταματήσει να επιτίθεται κατά του ΝΟΤΟΥ για παράδειγμα, αλλά παρέμεινε συνεπής στα όσα είχε πει στον λαό του και έβαλε νέα συστήματα κοινωνικής προστασίας, όπως σύμφωνα με το σκανδιναβικό μοντέλο.
αλλά οι εξωτερικές δυνάμεις έπαιξαν τον ρόλο τους εκεί. Υπάρχει αυτή η θεωρία ότι η Ελλάδα ίσως θα μπορούσε να γίνει η καινούρια Αργεντινή. Τι νομίζετε για καμιά τέτοια αντίληψη? Βλέπετε τι έγινε στην Αργεντινή? Ένα τεράστιο χάος με κάποιες περιπτώσεις. Υπήρχε περιορισμός στο κεφάλαιο, όπως και στην Ελλάδα. Δεν βλέπω να μπορεί να συμβεί όμως κάτι αντίστοιχο. Αν είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Τσίπρα, και θα σας έλεγε ότι ναι, θέλω να γίνω όπως ο Λούλα, τι τρία πράγματα θα του λέγατε? Πρώτον, να διαβάσει το βιβλίο μου. Πρώτον είναι να αγοράσει το βιβλίο μου. Δεύτερον, να το διαβάσει το βιβλίο μου. Ναι, γιατί πρέπει να πουλήσουμε και το βιβλίο. Το ένα πράγμα που θα έλεγα είναι όσο δυνατόν είναι να γίνει φυσικό, να αφήσει την πολιτική ιδεολογία και να εστιάσει τον πραγματισμό στις πραγματιστικές υλοποιήσεις των μεταρρυθμίσεων και αντί να παλεύει με τα κόμματα, να αναγνωρίσει ότι μόνο με τον πραγματισμό θα καλυτερέψει τη ζωή όλων των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων που στο κάτω-κάτω τον έφεραν στην εξουσία. Και στον δικό σας πρόεδρο, τι συμβουλή θα δίνατε? Να σταματήσει να τουιτάρει, τι θα του λέγατε? Ναι, σίγουρα να σταματήσει να τουιτάρει. Όλα τα κινητά και τις συσκευές και τα τάμπλετ που έχει θα του τα έπαιρνα. Θα τον άφηνα σε ένα δωμάτιο, θα του έκλεινε την πόρτα και θα άφηνα το Υπουργικό Συμβούλιο να κάνει τη δουλειά για μερικά χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόναθαν.